Τώρα θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας και τη Δέσποινα Βλεπάκη για να σταθούμε σε επισημάνσεις του καθηγητή, του κυρίου Τσιόδρα, που έχουν αυξημένο ενδιαφέρον. Καταρχάς, Δέσποινα, μετά από πολλές ημέρες αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής στο συνολικό αριθμό των νοσηλευωμένων. Καιρό είχαμε λοιπόν να ακούσουμε πόσοι έχουν νοσηλευτεί και σήμερα έχουμε αναλυτικά τους νοσηλευτέντες από την έναρξη της κρίσης. Επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία, είναι 836 ασθενείς. Οι 121 δυστυχώς κατέληξαν, ενώ 464 έχουν λάβει εξιτήριο και είναι πλέον στα σπίτια τους. 146 ασθενείς αυτή την ώρα που μιλάμε νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε απλές κλίνες, ενώ 105 σε ειδικές κλίνες όπως ΜΕΘ, ΜΑΦ, αλλά και σε θαλάμους αρνητικής πίεσης. Τώρα, όσο περνά ο καιρός, με δεδομένο ότι πλησιάζει το καλοκαίρι και στη χώρα μας λόγω ζέστης έχουμε συνηθίσει να ζούμε με κλιματιστικά, επανέρχεται μετεπιτάσσεως το ερώτημα: τι συμβαίνει με τα κλιματιστικά, αν είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε υπόψη σε σχέση με την εξάπλωση του COVID-19. Ο κύριος Τσιόδρας τοποθετήθηκε σχετικά σήμερα. Μας εξήγησε ο καθηγητής ότι προτιμά σε κάθε περίπτωση ένα ανοιχτό παράθυρο παρά ένα ανοιχτό κλιματιστικό. Μας μίλησε για μια έρευνα που διεξήχθη στην Κίνα, αλλά και για την ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα για το πόσο παραμένουν τα άρρωστα γονίδια στον αέρα. Μάλιστα, μας μίλησε και για μια έρευνα από Έλληνες μελετητές, οι οποίοι διαπίστωσαν την ύπαρξη του ιού σε κλιματιστικά. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται. Να σου πω τώρα εδώ ότι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς είναι τι θα γίνει με τα τακτικά χειρουργεία που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους εδώ και καιρό λόγω του κορονοϊού. Σε αυτό μας απάντησε ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Το συζητάμε, προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν θα γίνει άμεσα, μας είπε ο Υφυπουργός Υγείας, αλλά θα γίνει με όρους και προϋποθέσεις τόσο το δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, που θα γίνει αργότερα και αυτό. Θα ξεκινήσει η λειτουργία τους, αλλά με αυστηρούς κανόνες, καθώς εκεί παρατηρείται και συγχρονισμός. Νίκη. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ και ελάτε να ακούσουμε πώς σχολίασε το θέμα των κλιματιστικών νωρίτερα ο κ. Τσιόδρας. Κάποιες επιστημονικές ομάδες στην Ελλάδα. Και θα με επιτρέψει να μην αφαιρθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί είναι επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα δημοσιευτούν. Έχουν βρει και σε κάποια κλιματιστικά παρουσία του ιού όταν υπήρχε θετικό κρούσμα στο χώρο. Θέλει λοιπόν προσοχή. Εγώ προτιμώ το παραθυράκι, το καλό αερισμό του δωματίου. Και αν χρησιμοποιώ κλιματιστικό, είμαι στην ανάγκη να χρησιμοποιήσω κλιματιστικό, ο αέρας να φεύγει προς τα έξω, να μην ανακυκλώνεται στο δωμάτιο.